πείτε φόκο βήματο. Α πούμε, τι θέλει να πει, α πούμε, το. Το δικό μου στυλ. Μάλιστα. Είναι ένα συνδυασμό του all time classic. Μάλιστα. Το progressive. Αχαχα. Το progressive. Κάθε φορά, βέβαια, σύμφωνα με το lifestyle. Ναι, ναι. Αλλά δίνοντα έμφαση σε ένα πιο funky look. Α, είστε φάκνη. Ε. Κωνσταντίνε. Πάει. Τι φάκνη, αγάπη μου, σιγά μην είναι φάτνη. Τι θες ρε φάκνη, αγάπη μου, τι είναι αυτό. Εντάξει, φάκνη. Δεν ξέρω, κατάλαβε τι δουλειά κάνει η κυρία, εγώ δεν κατάλαβα. Όχι, αυτά... δεν κατάλαβα τίποτα. Και γιατί έκανε ότι καταλαβαίνει. Τι θέλει, ρε Θεοδωρή. Τι είναι αυτό το πράγμα, κάτι. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνει. Που κάνει είναι για κριτική. Άσε με να κάνω. Καλάρο, να είσαι ο εαυτό σου. Μα είμαι ο εαυτό μου, ρε Θεοδωρή, γιατί μου τη δίνει τώρα. Και άμα γουστάρω θα κάνω ότι κατάλαβα. Εντάξει, μην μα έχει πάρει χαμπάρι όσο. Μα εντάξει, θε να είμαι ο εαυτό μου, θα σταχώσω. Και στο celebrity μέσα. Πού κοιτάς, αγάπη μου, εσύ? Εκεί, κοιτάω εκεί στο βάθος, είναι ο... Κάποιος είναι αυτός ο γνωστός, ρε παιδί μου, πώς το λένε, που λέει τις ειδήσεις. Ρε, αυτό είναι από το Πριβέ. Το Πριβέ παίρνουν συνέντευξη στη Βαρδινογιάννη. Α, η Βαρδινογιάννη. Ναι. Να σου πω, πιο όμορφη είναι στο live, ε. Ρωτάνε κι άλλους, μετακινούνται. Ναι. Να σου πω. Βλέπεις ότι ρωτάνε και ανώνυμους ανθρώπους. Ναι. Αυτός εκεί δεν τους ξέρω. Δεν τους ξέρουμε εμείς, δεν ανώνυμοι. Και αν ρωτήσουν ανώνυμους και έρθουν και σε εμάς. Εντάξει, ρε αγάπη μου. Δεν αυτοί μετακινούνται συνέχεια. Να πάω να μάθω τι ρωτάνε, εντάξει. Εντάξει, να πάω να μάθω. Να δω μήπως μας ρωτήσουν. Πώς θα αντιδράσουμε αν μας ρωτήσουν. Διακριτικά. Αν με ρωτήσουν, να μπω. Αισθάνομαι περίφημα γιατί με την πολλή δουλειά έχουμε χαθεί με τους φίλους. Και ευτυχώς που ο κύριος Κοκόλας κάνει κανένα πάρτι. Τι. Μόνο σου μιλάς εσύ. Όχι. Ναι. Α, ξέρεις τι ρωτάνε. Τι. Ρωτάγανε τον από εκεί, του λένε πώς νιώθετε που είσαστε στο πάρτι του κυρίου Κοκόλα. Άμα ρωτήσουν αυτό, θα πούμε. Δεν ξέρω τι είπε αυτός. Εγώ θα πω. Εγώ να πω. Ότι είμαι πολύ ευτυχισμένος, θα πω. Που είμαι στο. Όχι. Εγώ θα πω ότι εκτιμώ τον Κοκόλα βαθιά. Πώς τον εκτιμώ, δεν τον ξέρω. Δεν τον ξέρω. Αν με ρωτήσουν γιατί τον εκτιμάς, τι θα πω. Γιατί θα πω εγώ, άμα. Έρχονται. Όχι, κάτσε. Καλά, εντάξει. Χαλάρα. Τι να κάνω, γεια σας να σας ρωτήσω. Α, η Φρόσο Ράλ και ο Ρίκος Παντηλών. Πάμε. Θόδωρη, τι φτύσιμο ήταν αυτό. Τι ήταν, δηλαδή, επειδή δεν είμαστε επώνυμοι, πώς μας φέρονται έτσι. Απαράδεκτο το θεωρώ. Δεν πειράζει, αγάπη μου, αφού δεν ήμασταν έτοιμοι διαπαντήσεις, μάσε τον Πετηλόν θα τα πει καλύτερα. Όχι, ρε Θόδωρη, δηλαδή, εμείς τι πρέπει να κάνουμε, δηλαδή, εμείς οι ανώνυμοι για να μας μάθουν και να μας εκτιμάνε. Να πάμε στο Big Brother, δεν το δέχομαι. Να έρθουν να με ρωτήσουν. Πίνασα, Θοδωρή. Πίνασες. Όχι, φωτογράφος, δεν θέλω να βγω. Γιατί, έλα να πούμε, γιατί. Εγώ θα βγω. Μα γιατί ρε, αγάπη, προηγουμένως να την συνέντευξη. Άλλο η τηλεόραση. Αγάπη μου, τηλεόραση βγαίνει κυριλέτα, λες τώρα. Δεν βγω σε ποιο περιοδικό θα πάει, ούτε ξέρω. Έλα, μπορεί τώρα, τι διαφορά έχει. Έλα, φωτογραφηθούμε. Έλα μαζί. Άμα φωτογράφω, θα τις φυλάω για να μην φαίνομαι. Το λέω, μην φαίνομαι, δεν θα φαινόμαστε. Έλα, ρε. Καλά, τώρα είναι φωτογραφία αυτή που βγήκαμε. Θοδωρή, έχω ψηλώσει καθόλου τώρα. Κάτσε, αγάπη μου, ψήλωσες, αλλά. Ξέρεις τι έχω κάνει. Άκουσα μια συνέντευξη με το Λάκη το Γαβαλά που λέει: σφίγγεις στη ζώνη για να πατηθούν τα σπλάχνα. Αναπνέεις, ούτως ώστε ανεβαίνεις 5 πόντους. Γιατί ζορίζεσαι. Ναι, αγάπη μου, και 20 πόντους να ανεβείς, πάλι χάλια θα είσαι. Γιατί είσαι παραμορφωμένη. Δεν είσαι εσύ, είσαι άλλος. Είμαι άλλος, ε. Δεν είναι. Κάτσε να το ξεσφίξω, γιατί και εγώ δεν αντέχω. Ναι, αγάπη μου, μια χαρά είσαι. Το όμορφη απόλυση εδώ μέσα. Αλήθεια. Δεν τρέχει να νιώσει άνετα ο εαυτό σου. Θοδωρή, να σου πω κάτι. Ναι, πονά τα πόδια μου να βγάλω και τα παπούτσια. Καλά, όχι να βγάλω και τα παπούτσια. Είσαι δεξίωση μας. Δεν είμαστε στο τζαμί του Χότζα τώρα. Οφ, τα έπαιξα. Τα έπαιξες. Το ένα το άλλο είσαι. Δεν είμαι. Στη μέση κάτσε. Να σας πω κάτι. Αυτό εδώ πέρα είναι χοιρινό ή μοσχαρίσιο αυτό. Μοσχαρίσιο. Μοσχαρίσιο, όχι μοσχαρίσιο. Δεν θα ήθελα να φάω. Μισό λεπτό να βάλω από εδώ. Αυτό είναι χοιρινό. Μάλιστα. Μην πάρεις καθόλου μοσχάρι. Πάρε χοιρινό. Δεν είναι. Δεν τα πιστεύω. Βάλε μου λίγη σαλάτα. Συγγνώμη, λίγη σαλάτα. Βάλε μου σαλάτα, αγάπη μου. Έλα, εντάξει. Μισό λεπτάκι. Θα βάλω εγώ λίγο χοιρινό. Ευχαριστώ, μου βάζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, αγαπημένη, από πολύ φασαρία κάνεις. Εντάξει. Από εκεί πάει ο κουφές. Ρε μωράκι μου, δεν είπες να είμαστε άνετα, να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε, να είμαστε εαυτός μας. Μην με πιέζεις. Έχεις δίκιο, μωρέ, και εγώ την κομπλεξικό σου. Σε βάλω τι θες εκεί, γεια μας, τι τώρα, άντε τώρα. Αηδίες πια, μου πεις εμένα, να μην φάω. Αγαπημόσου με τα γεια όνομα. Αν είχες την καλοσύνη μου, βάζει λίγο. Φτάνει, Θοδωρή. Γιατί, φτάνει. Μέλα, είπαμε να είμαστε χαλαρό. Εαυτός μου. Ποιος εαυτός σου, αγάπη μου. Αυτό είναι σαν να έχεις έρθει από την κατοχή. Δεν είσαι. Δεν σε ξέρω. Δεν σε ξέρω. Δεν με ξέρεις. Δεν σε ξέρω. Δημήτρα, έλα εδώ.
Γεια σας. Γεια σας. Πώς σας φαίνεται το απόψινο πάρτι? Το απόψινο πάρτι είναι πολύ ωραίο. Παίρνει κάμερα τώρα. Βέβαια. Είναι πολύ ωραίο. Μην σε χαπάμε πολύ λίγο κοκόλα. Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ πέρα. Μπράβο. Από ό,τι βλέπω σας αρέσει και το φαγητό, ε. Πολύ ωραίο. Μην με παίρνετε, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω τώρα. Μετά. Μην με παίρνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Ωραία, αγάπη μου. Μια φορά σε πήρε και σένα τηλεόραση και δεν καταλάβαινε κανείς τι έλεγε. Μα τι να κάνω κι εγώ, και εσύ δεν έκανες τίποτα. Τι έλεγε, ναι. Για να το σώσω, αγάπη μου, κουνούσα το κεφάλι. Τι να κάνω. Τώρα που κατάπια, πού είναι. Αγάπη μου, αυτό που έκανες για μένα, το ότι έχτισες το Τζάκι ενώ διαφωνούσες. Για μένα πραγματικά, Θοδωρή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ. Έλα, αγάπη μου, δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Όχι, είναι σημαντικό. Γιατί ενώ ξέρω ότι είσαι πολύ σφιχτό στα οικονομικά, δεν είσαι, ας πούμε, large, αλλά το ότι αυτό το τσίρι-τσίρι που εμένα με χαλαρώνει στο Τζάκι, το ότι το σεβάστηκε, Θοδωρή, εμένα ξέρεις τι μου δείχνει, ότι υπάρχει αγάπη. Τι μου αρέσει, μα αμφέβαλες ποτέ. Να σου πω, εκεί έχω ένα σημείωμα. Πού μπορώ? Εκεί. Πού εκεί? Να. Μέσα στο Τζάκι. Μέσα στο Τζάκι, να, ένα άσπρο. Να, καλά που το βάλαμε ακόμα. Είναι ένα, από μένα ένα σημείωμα. Πού είναι, μωρό? Για την αγάπη μας. Να το! Πού? Να! Το βρήκες! Η φωτιά από το Τζάκι θα ζεστάνει την αγάπη μας και θα καίει το κούτσουρο του έρωτά μας που δεν θα σβήσει ποτέ. Αγάπη μου, αγάπη μου. Τι είναι, τι είναι αγάπη μου, τι είναι μωρό μου, τι είναι? Όχι ρε γάμο, το κεφάλι μου ρε Δήμητρα, τι το έβαλες στο σημείωμα εκεί πέρα? Μα πού είναι, για έκπληξη πονάς. Τι έκπληξη, δεν μου το έδινες στο χέρι γάμο, το Τζάκι μου γάμο. Ρε Θοδωρή, μην είσαι ξενέρωτος και φωνάς έτσι, αφού υπάρχει αγάπη. Έλα αρχές την αγάπη τώρα, υπάρχει κανένας πάγος, μην βγάλω κανένα καρούμπαλο, μην πιέσω τα Τζάκια. Γιατί να είμαι ευαίσθητη, γιατί να είμαι ευαίσθητη. Αγάπη μου, θα δεις τι ερωτικό πράγμα είναι το Τζάκι. Περίμενε. Τα ανάψω. Τι κάνεις, ποια εφημερίδα βάζεις? Ναι, και να τα ανάψω. Ποια εφημερίδα, τη διάβασα καταρχάς αυτήν. Ναι, τη διάβασα. Καταρχάς είναι τόσο αυτό, όμως πώς να προλάβεις να διαβάσεις. Ναι, μωρό μου τώρα. Ναι, αλλά όχι, μην βάζεις τόσο πολύ αγάπη. Θα πάρουμε φωτιά. Σταμάτα ρε Θοδωρή που θα πάρουμε φωτιά, αφού σου λέω. Θα δεις τι ωραία ατμόσφαιρα, θα βάλω και ένα πνεύμα. Τι νόμπρο, ναι, σιγά μην βάλεις και βενζίνη, αγάπη μου. Τζάκι, αγάπη. Δεν φτιάχνουμε μολότοφ εδώ πέρα. Άι, δε. Σταμάτα! Εγώ δεν κάθομαι εδώ. Δεν κάθομαι εδώ να τα ανάψεις έτσι. Ωραία, πού θες να πήγαινε πιο πέρα να κάτσεις. Φεύγω. Φύγε. Φεύγω. Την τέφρα σου, πού να την πετάξουμε? Στα μούτρα σου. Λοιπόν, περίμενα να τα ανάψω. Κάτσε να το φτιάξω καλά, να δεις τώρα τι ωραίο που θα είναι. Έχεις δίκιο, αγάπη μου. Πολύ ερωτικό είναι το Τζάκι. Κάτσε να το δεις αναμένο. Τι και σβηστό, μια χαρά είναι εδώ, δεν είναι. Θοδωρή, δεν είναι πολύ ερωτικό πράγμα η φωτιά, ε? Αγαπητέ μου, οι πρωτόγονοι, το πρώτο τους θέαμα ήταν η φωτιά. Ανάβανε μια φωτιά και την κοιτούσαν. Καλά, εγώ δεν είχα, ας πούμε, κατά νου τους πρωτόγονους. Τι έλεγες? Εγώ έλεγα ότι η φωτιά δεν δημιουργεί έτσι έναν αισθησιασμό, μια μέθη στο κορμί, ε? Ξέρεις γιατί? Γιατί με τη θερμοκρασία το αίμα γυρνά, κυκλοφορεί πιο γρήγορα. Και η μέθη είναι επειδή καίγεται το οξυγόνο. Γινόταν σε αυτή τη γλυκιά ζαλάδα, έτσι. Ναι, καλά, πολύ επιστημονικά βέβαια όλα αυτά που λες. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρεις πως νιώθω? Πώς μόνο μου? Αισθάνομαι έτσι σε όλο το κορμί μου ένα, από τη ζέστη του Τζακιού, μια έτσι, μια αδυναμία γλυκιά. Αδυναμία, γλυκιά. Αδυναμία, μωρό μου. Περίμενε. Πού πας? Κάτσε γιατί τώρα μου ήρθε. Με πιάνεις τώρα σε τη φάση? Πώς, εγώ. Πιάνω. Το πιάνεις όλο? Ε, Θοδωρή, έχουμε τρομερό timing. Κάποιες φορές έχουμε φοβερό timing εμείς οι δύο. Έχουμε. Τι έλεγες για το timing? Μωρό μου. Αυτό δεν είχες καταλάβει. Ρε μαλακίες, που έλεγα εγώ. Καμία σχέση με αυτά. Να γράφω τα σταγμανά και βάρια. Ρε Θοδωρούλη μου, πεινάω. Περίεργο ρε παιδί μου, εγώ δεν πεινάω. Πού αφού έχεις φάει 82 λουκάνικα? Εγώ δεν μπορώ να φάω λουκάνικο, σου λέω θέλω να φάω. Μου κόψαν την όρεξη, ε. Για όνομα του Θεού. Τώρα, περίμενε, τώρα βγαίνουν αγάπη μου τώρα. Πίνεις, ψήνεις, πίνεις, ώρα αυτή η κατάσταση. Ξεκινάνε οι Ιταλίκες στην Αθήνα. Εγώ θα. Αχ, πρόσεχε, αυτά δεν μπορώ να τα φάω. Αυτά έχουν γίνει κάρβουνο, ρε αγάπη μου. Ναι, τι κάρβουνο εδώ, δε. Και φετούλα να δω. Τι είναι αυτό εδώ, τι είναι αυτό. Δεν τρώγεται αυτό το πράγμα. Αχ,
Είναι κάρβουνο, ρε Θεοδόρη. Πόσο... Τι κάρβουνο. Καταρχήν έχω πέσει ξύλα μέσα, ρε αγάπη μου. Υγιεινό πράγμα, ένα το ξύλο τη επιλογή. Με κούτσουρα θα φάω φαγητό. Τι σε πειράζει, ρε. Δεν θέλω, να μην πίνει και με φασαλίδε. Δεν είσαι επίγνωστο. Μην το φας, έχει τάχτε μέσα. Να πάω να παραγγείλω μια πίτσα. Να πάω να παραγγείλω πίτσα, θε. Τι πίτσα, αγάπη μου. Μια πίτσα, πάνω. Πού να φτύσω τώρα, έχω αργαστάχτη. Μη φτύσω το καινούριο τζάκι, ούτε στη μοκέτα. Πού να φτύσω. Δεν ξέρω, κατάπιετα. Στο πιάτο, αφού δεν τα φας. Λοιπόν, πάω να πάρω μια πίτσα. Να σου πω. Έλα. Όχι, όχι, μην του πεις να τη φέρει ψημένη. Γιατί. Πες να τη φέρει άψη, να την ψήσω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάλι κάρβουνο θα φάμε, ξέχνα το. Κοίτα, κοίτα, λαλαλα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Μη φοβηθείς τη φωτιά. Δίτα, δίτα. Στέχε σου βρωμοκούτσουρο. Τι έπαθες. Μη βρίζεις, δεν είπαμε να βρίζεις. Γιατί. Δεν μ' άρεσε να σ' ακούω να βρίζεις. Μα εσένα δεν θες να βρίζω όχι τη φωτιά και το κούτσουρο. Κοίτα, κοίτα, μπαναμάρα, κοίτα, 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 μη φοβηθείς τη φωτιά. Θοδωρή, τελικά, πραγματικά είσαι ο πιο, ας πούμε, ο πιο συναρπαστικός άντρας που έχω γνωρίσει. Είσαι ο πιο, είσαι απρόβλεπτος, είσαι σπινδυροβόλος, είσαι ρε παιδί μου, είσαι πολλά, ε. Και εσύ, αγάπη μου, είσαι η πιο όμορφη, η πιο γλυκιά, η πιο τρυφερή γυναίκα που έχω γνωρίσει. Και εσύ είσαι ο πιο ερωτικός, είσαι ο πιο ανθρώπινος, ο πιο ρεαλιστής και ονειρικός μαζί. Είσαι ο Θοδωρουλάκη μου, πήγαινε αγάπη να φέρεις κανένα ξύλο γιατί σβήνει η φωτιά. Αυτό αδύνατον αγάπη μου βαριέμαι. Έλα ρε Θοδωρή, πήγαινε, μη βαριέσαι, εγώ πήγα πριν. Πήγαινε και φέρε και τώρα, τι. Θοδωρή, τι? Είσαι ο πιο τελικά χοντροάνθρωπος που έχω γνωρίσει. Και εσύ είσαι πιο υστερογκόμενα που έχω γνωρίσει. Εγώ, ωραία, και εσύ είσαι ο πιο βλαμμένος, ο πιο εγωιστής και ο πιο βλάκας που είχα γνωρίσει ποτέ μου. Πήγαινε. Έτσι, κάπως αλλιώς δεν την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, ή κάνω λάθος. Εντάξει, αλλιώς. Ωραία, το πιάσουμε πάλι από την αρχή. Τελικά είσαι ο πιο. Ναι, μου την έχει δώσει τώρα. Ό,τι μου έρχεται είναι σε βρισιά. Δεν μου πάει να σου πω κάτι καλό. Είσαι ο πιο μαλάκας. Αυτό είναι. Κάτσε, κάτσε, μην το πετάξεις στο τζάκι. Τι είναι, αγάπη? Μωράκι μου, έχω σκάσει. Έλα λίγο έτσι. Από εδώ, από εδώ. Αχ, τώρα είναι ωραία. Τώρα μάλιστα, μάλιστα. Θοδωρή. Έχει πειρακτωθεί ο κόλος μου, έτσι δεν μπορώ άλλο. Έχει πειρακτωθεί το κοραράκι σου. Καλά, έλα από εδώ. Από πού? Πέρα από πού. Έλα από εδώ. Έλα, μου πειρακτώθηκε το κοραράκι του. Έλα από εδώ. Εδώ. Έτσι. Τι είναι, αγάπη. Για σε αφήσει μια εδώ πέρα. Γιατί? Δεν ξέρω, δεν έχω γνώση. Όχι, δεν ξέρω, απόδομα. Να σου πω, αγαπητέ. Να σου πω. Έλα. Πάμε να συνεχίσουμε με εσά. Όχι, θέλω σεξ το τζάκι. Θέλω σεξ το τζάκι. Γιατί εντάξει, θέλει σεξ το τζάκι. Εγώ θα βγάλω την μπέμπελη τώρα επειδή θε εσύ σεξ το τζάκι. Πάμε μέσα. Δεν μπορώ να πάμε μέσα. Γιατί αγάπη μου, έλα. Μα εγώ θέλω σεξ το τζάκι. Τι το πήραμε το τζάκι. Για να ψήνουμε κάστανα ή να λέμε μη φοβηθεί τη φωτιά. Όχι. Τι είναι, αγαπούλα, τι είναι, μωράκι, τι ψυχή μου. Όνειρο έβλεπες, ωραίο, ε. Πολύ, πολύ, πολύ περίεργο όνειρο, παιδί μου. Πες μου, τι. Ήμουνα στην Κούνια, σε ένα τεράστιο κόκκινο δωμάτιο. Ναι. Και ήρθε η Νίτσα. Ποια είναι η Νίτσα?
Να φύγει τη μάνα μου. Τώρα άκουσα. Ναι. Έχω 20 χρόνια έχω αντί το Τινίτσα. Ναι. Τι δουλειά έχω και την είδα. Και τι έκανε η Νίτσα. Και άρχισε να με χαϊδεύει ερωτικά. Η Νίτσα. Μυστικούνια. Πώς γίνεται αυτό. Ναι, λαπέδε. Πόπο Θοδωρή, ξέρεις, έχω μία ερμηνεία τώρα τελείως φροηδική. Εσύ και κάθε αγόρι, επειδή έχει ερωτισμό με τη μάνα του και δεν τολμάς να το παραδεχτείς αυτό το πράγμα, βλέπεις τη Νίτσα που είναι φίλη της μάνας σου, άρα που σημαίνει ερωτισμό με τη μάνα σου, κατά βάθος αυτό, υποσυνείδητα. Τι λες ρε αγάπη μου, μυθιάρικα τώρα. Ο Φρόιντ τα λέει, όχι εγώ. Τι βλακίες να ψήσεις τώρα. Ναι, και μετά. Μετά η Νίτσα, ναι. Για να δεις ότι λες βλακίες, ναι. Έγινε η Πάμελα Άντερσον. Η Νίτσα έγινε Πάμελα. Και αρχίζαμε να το κάνουμε κανονικά. Εσείς την Κούνια τώρα ήσουν με την Πάμελα. Μεγάλωσα κι εγώ. Δεν έμεινα έτσι. Α, το έκανες. Ξέρεις τι μπορεί να είναι αυτό φροηδικά. Τι. Πω, είναι τρομερό. Είναι φοβερή ψυχολογία. Επειδή Πάμελα Άντερσον δεν είναι αυτή με τα μεγάλα βυζιά. Λοιπόν, επειδή αυτό εκφράζει τη μητρότητα, το μεγάλο στήθος, σημαίνει ότι εσύ πάλι δείχνει ένα ειδιπόδιο με τη μάνα σου, δηλαδή με το μεγάλο στήθος, ο θυλασμός. Γιατί το αρσενικό, η γενετήσια ορμή του έχει να κάνει με τη μάνα του, πάντα. Τι λες, αγάπη μου, δηλαδή, αν πάω με την Πάμελα Άντερσον, θα πάω επειδή θέλω να πάω με τη μάνα μου. Αγάπη μου, ο Φρόιντ τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Δηλαδή, όλοι αυτοί που θέλουν να πηδήξουν την Πάμελα Άντερσον, στην ουσία θέλουν να πηδήξουν τη μάνα του. Τώρα μην ταράζεσαι, σου μιλάω, ο Φρόιντ τα λέει. Αγάπη μου, τώρα ή ο Φρόιντ δεν ξέρει τι λέει, ή εσύ δεν ξέρει τι διαβάζει, δεν καταλαβαίνει. Τα διαβάζει και δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι, δεν είναι. Κοιμήσου, κοιμήσου. Ναι, μωράκι μου, τι έχεις. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, αγάπη μου, δεν μπορώ. Για πάλι το άγχος σου για αύριο. Έχω αυτή την παρουσίαση στην BBDQ, δεν είναι, θα σκάσω από το στρες. Έλα ρε μωράκι μου, τι να κάνω για σένα. Δεν μπορείς, δεν κάνεις τίποτα, δεν κάνεις. Θέλεις να σου κάνω ένα γάλα. Όχι, αγάπη μου, δεν με πιάνω, κοιμήσου, κοιμήσου. Πώς, ρε μωρό μου, να σου πω κάτι. Θυμάσαι πέρσι που είχες εκείνη τη συνάντηση με τον Χατζόπουλο που σε ανανούρισα και αποκοιμήθηκες μια χαρά σαν μπουλάκι. Αχ, πέρσι, πού το θυμήθηκε. Έλα να σε ανανούρισα. Πέτυχε, βέβαια. Ναι. Κόντεψες να μην πας. Έλα να γλαρώσεις, μωράκι μου, έλα εδώ. Να με ξυπνήσεις όμως για να πάω. Ναι, αγοράκι μου, εγώ θα σε κοιμήσω και θα σε βάλω. Να σου πω, 7 παρατέταρτο θα με ξυπνήσεις. Ναι, μωρό μου. Άμα κοιμηθώ. Θα κεντήσω πάνω στα λόγου σου τη σέλα, με διαμαντόπετρες ωρό του φεγγαριού το πήγαινε έλα, που δε χορταίνω να θωρώ, αγόρι μου. Αγόρι μου, να σε χαρώ. Δημήτρη, εγώ να σε χαρώ, αλλά αυτό το χέρι έτσι. Έτσι, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Άσε με το. Τι είναι αυτό. Άσε με, αυτή κοιμήσου εσύ. Να πω άλλο τραγούδι, τι θέλεις. Όχι, τίποτα, να κοιμήσου, να σε χάσω. Διαφωνώ να πάρεις χάπηρε μυστικό. Διαφωνώ. Αγάπη, δεν μπορώ να μην κοιμηθώ. Δεν μπορώ να κάνω την παρουσίαση έπνος. Μωράκι μου, είναι λάθος. Δεν πρέπει να πάρεις χάπη. Δεν αξίζει τώρα να πάρεις χάπη για την καριέρα. Δηλαδή να καταλήξεις ερεμιστικά. Γιατί, για να είσαι εντάξει αύριο στο meeting. Ρε αγάπη μου, μόνο ένα για σήμερα. Μα δεν κάνω καριέρα στα χάπια. Έτσι αρχίζουν όλοι. Παίρνουν ένα και μετά καταλήγουν στα χάπια. Δεν θέλω, διαφωνώ. Εγώ σου λέω τη γνώμη μου. Εσύ θα κάνεις ό,τι θες. Δεν πιστεύω. Η ζωή είναι μικρή, δεν αξίζει να την παίρνει τόσο σοβαρά. Για ένα meeting να αρχίσει να χαπακώνεσαι. Προς Θεού. Εντάξει, πάρε τα από εκεί. Και 2 ώρες να κοιμηθεί. Δεν πειράζει. Σιγά τα πρόσωπα. Θα κάνω αυτό που έκανα μικρός. Μια κίνηση που με έπαιρνε ο ύπνος. Αυτό. Ναι. Κάνω αυτό. Κοιμήσου, εσύ κοιμήσου, έλα. Εντάξει. Ξάπλωσε, θα σβήσω και το φως. Εντάξει, εντάξει. Δεν αξίζει να χάπια. Έλα, αγάπη. Πάρ' το χαρπάκι σου να κοιμηθείς. Έλα, έλα, καρδιά μου. Έλα, έλα. Πάρ' το ρεμιστικούρι σου.
Άντε, για θα ξεράσω όλη πάνω κάτω, πάρ' τα όλα. Άντε, ασπροπάτω. Δεν είναι ζωή αυτό. Πάρ' και τα υπόλοιπα. Τι είναι αυτό το τοκ-τοκ, ρε? Ξέρω, και εμένα με ενοχλεί. Τι είναι αυτό? Από μισή ώρα τώρα τοκ-τοκ-τοκ-τοκ. Ο Νικολίτσας είναι από πάνω. Τι είναι αυτό που ακούγεται? Τι είναι αυτό, σαν τα κούνια, σαν το βαστιλέτο είναι αυτό. Και ποιον, η κολλή σα με ποιον είναι πάνω, ρε παιδί μου? Ξέρω εγώ, τι να σου πω. Μόνο σου δεν είναι αυτό. Μόνο του είναι, μα δεν έχει δει ποτέ κανεί γυναίκα εκεί μέσα. Δεν έχει δει γυναίκα εκεί? Όχι. Και τι φοράει τα κούνια? Ρε λες ρε. Λες ρε, αϊντε το Νικολίτσα. Εγώ βαστιλέτο φοράει τη νύχτα και βρικολακιάζει. Μόνο του. Έχει, είναι εγκόμενα. Μακάρι να είναι εγκόμενα, γιατί άμα είναι εγκόμενα θα σηκωθεί να φύγει. Άμα ο Νικολίτσα αυτό, ντε, εμεί θα την πληρώσουμε. Άμα το γύρισε, χαθήκαμε. Θοδωρή. Ναι. Μωρό μου. Τι είπα, τι αγάπη μου. Ξύπνα, μισό λεπτό. Τι έγινε, τι έγινε? Πω πω, Θοδωρή, είδα ένα πουβερό όνειρο. Τι αγάπη μου. Είδα ένα όνειρο, κάτσε να σου πω. Είδα σκατά. Τέλειο είναι αυτό, αγάπη μου. Τέλειο είναι. Βέβαια, λεφτά είναι. Το μπόκρι είδα σκατά και τα πάτησα μετά. Ακόμα καλύτερα, αγάπη μου. Θα χεστεί το τέλειο. Καλύτερα που τα πάτησα τα σκατά. Ναι, αγάπη μου. Και μετά, κάνω σου πω κάτι. Πω. Έχω υδρώσει μετά, έτσι όπως περπάταγα. Άρχισα να βλέπω πάντα σκατούλες παντού. Καλό είναι, αγάπη μου, πολύ καλό. Καλό είναι να βλέπεις σκατούλες παντού. Τι καλό είναι. Λεφτά σου, λέω, παιδί μου, έλα, κοιμήσου. Και μετά, ξέρεις τι είδα, ερχόταν από μακριά ένα ξανθό κεφάλι και ξέρεις ποιος ήρθε, ο Τιερί Ρουσέλ. Α, καλό είναι, αγάπη μου, να τα σκατά, ο Τιερί Ρουσέλ, πολλά λεφτά μαζεμένα. Και ξέρεις, είχε και την Αθηνούλα. Ναι, καλά, από κοντά, η οποία τον έχει περάσει το ύψος τώρα και με παίρνει εμένα καλιά. Και πού πήγατε? Και φεύγουμε, αγάπη. Εγώ, ο Τιερί Ρουσέλ και η Αθηνούλα. Και χανόμαστε στο βάθος και γύρω σκατά κάπως. Πω, πολύ καλό. Εμένα με είδες στον ύπνο σου? Όχι, όχι πουθενά. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, τι περίεργο. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν πλακίες είναι. Συνήθως τώρα ισορρόπησα. Αλλά τώρα εμένα γιατί δεν με είδες όμως στον ύπνο μου, γάμος. Έλα, αγάπη μου, δεν τα πιστεύω με αυτά. Εγώ πιστεύω μόνο τη σχέση με υποσυνείδητα, συμβολισμούς, τέτοια δεν πιστεύω. Όχι, όχι, τίποτα, έφαγα βαριά. Παναγία μου, κοιμήσου. Καμιά φορά τα όνειρα σε συγκλονίζουν. Κοιμήσου. Μα τι φορά, αγάπη μου, εγώ τώρα όμως ανησύχησα με αυτό που μου είπες. Γιατί? Γιατί τώρα εσύ έφυγες με τον Τιερί Ρουσέλ και με την Αθηνούλα και εμένα τι με έκανες? Μ' άφησα την καλαμιά στον κάμπο. Όχι, αφού δεν τα πιστεύεις εσύ. Α, δεν τα πιστεύεις. Έλα, Νάνη, δεν τα πιστεύεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, αγάπη. Τα σκατά τι χρώμα είχαν? Τα σκατά.